Κύπρο μας ακόμα καλύτερα, να μάθουμε τις κρυφές πτυχές της. Και σήμερα όλοι γνωρίζουμε το Τίβολι, το Λούνα Πάρκ, που ήταν πολλά χρόνια στις ζωές μας. Ποιος είναι άραγε ο κύριος Τίβολης, τι ιστορία έχει από πίσω τους? Το παράθυρο στον χρόνο λοιπόν σήμερα θα ασχοληθεί με αυτό και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αξίζει πολύ να δείτε αυτό το επεισόδιο και ευχαριστούμε πολύ την Ηλιάνα και φυσικά τον Κυπριακό Χρονογράφο που μας δίνει τέτοιο υλικό κάθε εβδομάδα. Παράθυρο στον χρόνο. Πάμε να το δούμε. Σκαλίζοντας τις παιδικές και εφηβικές μας αναμνήσεις, σας προσκαλούμε να δέσετε τη ζώνη σας και να ανεβείτε μαζί μας στη ρόδα της ιστορίας του αξεπέραστου Λούνα Πάρκ Τίβολη. Από τις τρελές περιστροφές της κούνιας της Αφροδίτης, στα πιο ακίνδυνα τρακαρίσματα των go-karts, έως και τα πολύχρωμα φωτάκια, τα popcorn, το μαλλί της γριάς, το Λούνα Πάρκ Τίβολη αποτελεί την πιο γλυκιά ανάμνηση, όχι μίας, ούτε δύο, αλλά τριών ολόκληρων γενεών, αφού όσοι έζησαν τα παιδικά τους χρόνια τις δεκαετίες 70 έως 90, το Τίβολι ήταν ο ορισμός της απόλυτης διασκέδασης και σημείο αναφοράς μέχρι και σήμερα. Η ιδέα για τη δημιουργία του Τίβολι προέκυψε το 1959, όταν ο ιδρυτής του κύριος Περικλής Χριστοφίδης πραγματοποίησε ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Μάλτα προκειμένου να φέρει μηχανήματα για πλυντήρια αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, πρόσεξε κάποιους εργάτες που έστειναν ένα Λούνα Πάρκ. Η δουλειά του φάνηκε κουραστική, ωστόσο τον εντυπωσίασε το θέαμα. Έτσι γεννήθηκε η νέα επιχειρηματική ιδέα. Το 1966, αποφασισμένος να ανοίξει το πρώτο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο, πήρε την οικογένειά του και αφού γύρισε όλη την Ευρώπη σε μόλις 54 μέρες, κατέληξε πως τα καλύτερα εργοστάσια παραγωγής παιχνιδιών ήταν αυτά της Ιταλίας. Ένα χρόνο μετά, ο κύριος Περικλής, έτοιμος να αλλάξει τα δεδομένα της ψυχαγωγίας, έφερε τα πρώτα παιχνίδια στο νησί και τα στέγασε σε έναν τόπο κάπου στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, μπροστά από το δρόμο της Μόρφου. Ένας δρόμος που αποτελούσε την πιο ιδανική τοποθεσία, αφού οδηγούσε κυριολεκτικά σε όλες τις πόλεις και για αυτόν τον λόγο όλη η Κύπρος πέρναγε από το Λούνα Πάρκ. Το Τίβολι έσφιζε διαρκώς από ζωή και γέλια. Βρισκόταν σε πολύ κεντρικό σημείο του νησιού και η τοποθεσία του ήταν τέλεια. Από το 1966 έως και το 1974 τα πάντα κυλούσαν κανονικά. Ο κόσμος επισκεπτόταν το Λούνα Πάρκ και ο κύριος Περικλής χαιρόταν με την επιτυχία του. Όλα αυτά όμως μέχρι το 1974 και την τουρκική εισβολή, αφού καθώς το Τίβολι βρισκόταν κοντά στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, μετετράπη άμεσα σε στόχο των Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την τοποθεσία του, το υπέταξαν και το μετέτρεψαν σε χώρο εκράτησης εχμαλώτων. Τα γέλια και οι παιδικές φωνές γρήγορα αντικαταστάθηκαν από βουβές κραυγές πόνου. Τρεις μέρες μετά την εκδήλωση της πρώτης εισβολής, στις 23 Ιουλίου, ο κύριος Περικλής αποφάσισε να επισκεφθεί το Λούνα Πάρκ. Στον δρόμο, κάποιος γνωστός τον ενημέρωσε πως στον χώρο του Τίβολη υπήρχαν δύο άρματα με ελληνικές σημαίες. Ο κύριος Περικλής απορριμμένος πλησίασε, χωρίς να γνωρίζει πως οι δύο ελληνικές σημαίες ήταν κόλπο των Τούρκων, οι οποίοι τις έστησαν εκεί για να δώσουν την εντύπωση ότι η περιοχή ήταν ασφαλής. Το Λούνα Πάρκ είχε καταντήσει χώρος κράτης εχμαλώτων και ο κύριος Περικλής αντίκρισε το πραγματικό πρόσωπο του πολέμου μέσα στον ίδιο πολύχρωμο χώρο που ο ίδιος έστησε με μόνο σκοπό να σκορπά χαμόγελα και ευτυχία. Αφού τον ανέκριναν, τον άφησαν να φύγει και τότε πράσιξε καμιά πενιταριά εχμαλώτου στην πίστα με τα go-karts που ποτέ όμως δεν έμαθε αν επέζησαν. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Περικλής δεν το έβαλε κάτω. Το 1975, όταν η κατάσταση είχε κάπως ηρεμήσει, δημιούργησε το νέο Λούνα Πάρκ κοντά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στην κεντρική Λευκωσία, έως και το 1978, όταν του προτάθηκε να νοικιάσει χώρο στην κρατική έκθεση και να στεγάσει εκεί το νέο Τίβολι. Όπως και έγινε, το νέο Λούνα Πάρκ της πρωτεύουσας αποτελούσε σημείο αναφοράς και τον απόλυτο προορισμό παιχνιδιού και διασκέδασης μιας τρίτης γενιάς παιδιών. Τα λαμπερά του φώτα και τα παιχνίδια που εκτόξευαν την αδρεναλίνη στα ύψη, προκαλώντας τις κραυγές μικρών και μεγάλων, έχουν μείνει αξιομνημόνευτα. Όλα πήγαιναν υπέροχα και τα παιδικά γέγια σκόρπιζαν παντού στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, έως και το 1998, όταν τα πρώτα μαύρα σύννεφα έκαναν την εμφάνισή τους. Στα 23 χρόνια λειτουργίας του, η κρατική έκθεση σταμάτησε να ζητά ενίκιο και τότε ο κύριος Περικλής κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, όπως ο ίδιος μας αφηγήθηκε. Το 1998 άλλαξε το συμβούλιο και ζήτησε από τον κύριο Χριστοφίδη να πληρώσει πρόστιμο που ανερχόταν στις 72.000 λίρες. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο δικαστήριο έως και το 2012, όταν οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο του Λούνα Πάρκ, αφού η διεύθυνση της κρατικής έκθεσης δήλωσε προσπορόριζε το χώρο του Τίβολη για κάτι άλλο.
Πολλοί κόσμος τηλεφωνεί μέχρι και σήμερα στον κύριο Περικλή, ζητώντας του να πραγματοποιήσει παιδικά πάρτι στον χώρο του Τίβολη. Ωστόσο, το Λούνα Παρκ της καρδιάς μας παραμένει κλειδωμένο στο ίδιο σημείο και κάποια από τα παιχνίδια που βρίσκονται στην αποθήκη του κύριου Περικλή αναπολούν παλαιότερες στιγμές δόξας. Χρόνια μετά, το Τίβολη συνεχίζει να ζει στις καρδιές μας, στις ανέμελες αναμνήσεις μας και στη σκέψη μας που καμιά φορά νοερά κινεί τα νήματα και ανάβουν ξανά τα φώτα στο Ρόντεο, τα συγκρουόμενα κάρτ στην πίστα, η κούνια της Αφροδίτης και οι φιγούρες όλων εκείνων των παιδιών που τρέχουν όλο χαρά να διασκεδάσουν με τις ατραξιών του ακριβώς όπως παλιά.